αυτοδιοικητική συζήτηση και πάλι. Να καλησπέρισω τον κύριο Λάμπρο Βαμακά, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Σταύρο Αρναουτάκη, με την παράταξη Κρήτη Ζωή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και ειδικά σήμερα. Και το λέω ειδικά σήμερα, γιατί σήμερα ήρθε και στα χέρια μου, ήρθαν στα χέρια μου και στα δημοσιογραφικά γραφεία. Τα αποτελέσματα από την καμπάνια είναι στο χέρι μου. Αυτή την τεράστια προσπάθεια η οποία έγινε για την πρόληψη. Και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Και είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία, κύριε Βαμβακά, ό,τι έχει να κάνει και με τις εξτάσεις που έγιναν από την κοινή τη μονάδα. Να. Πραγματικά, τα τελευταία, πριν 2 χρόνια ακριβώς, εγκαινιάσαμε τη νέα κινητή μονάδα μαστογραφίας. Και σήμερα, 2 χρόνια μετά, παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία που είχαν να κάνουν με μια έρευνα που έγινε στις γυναίκες που έκαναν τη μαστογραφία το διάστημα αυτό, που ρωτήσαμε πολλά θέματα, να δούμε τις ανάγκες που υπάρχουν, τους λόγους που δεν γίνεται η μαστογραφία ή που γίνεται, σε τι χρονικά διαστήματα γίνεται. Σήμερα παρουσιάσαμε αυτά τα αποτελέσματα, που τα συμπεράσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Φανταστείτε ότι σε αυτές τις 2.500 γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη, το 21% έκανε πρώτη φορά μαστογραφία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτός είναι και ο στόχος της κινητής μονάδας μαστογραφίας, να πάει παντού και να μπει η αρχή και κάθε γυναίκα να κάνει τον μαστογραφικό της έλεγχο. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που φάνηκε είναι ότι δεν γίνεται τόσο συχνά η μαστογραφία όσο θα έπρεπε. Βλέπουμε ότι το μεσοδιάστημα είναι μεγάλο, ενώ πρέπει να κάνει μια γυναίκα μαστογραφία κάθε ένα χρόνο μετά τα 40. Βλέπουμε ότι το διάστημα αυτό ήταν πάνω από 2,5 χρόνια. Και είδαμε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα σημεία και αυτά τα πράγματα μας ευαισθητοποίησαν και προχωρούμε σε μια καμπάνια που έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των γυναικών του κόσμου για αυτή την προληπτικό έλεγχο με τη μαστογραφία και όλα τα άλλα που πρέπει να γίνονται για να προλάβουμε τον καρκίνο του μαστού, γιατί η καλύτερη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση. Έτσι λοιπόν, όπως είδατε σήμερα, αυτά τα οποία γίνονται, βγήκε ένα σποτ τηλεοπτικό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ καλό για την ευαισθητοποίηση να γίνεται ο προληπτικός έλεγχος του καρκίνου του μαστού. Ένα σποτ στο οποίο φαίνεται ότι ένα κορίτσι, μια κόρη, ευαισθητοποιεί τη μητέρα που είναι συνεχώς στις δουλειές, που ξεχνιέται, γιατί ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν τις μελέτες που κάναμε ότι οι πιο πολλές μαστογραφίες δεν γίνονται λόγω αμέλειας. Αμελεί η γυναίκα να κάνει τον επανέλεγχό της. Ξεχνιέται κάπου εκεί στην καθημερινότητα, στις δουλειές, για οικονομικούς λόγους που αυτοί βέβαια δεν πρέπει να υφίστανται πλέον. Είναι και αυτή ένα σημαντικό παράγοντα. Αυτό είναι λάθος. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό πλέον. Αυτό λοιπόν το σποτ, η κόρη πείθει τη μητέρα, βλέποντας τι γίνεται στον κόσμο, να πάει και να κάνει τον προληπτικό της έλεγχο. Αυτό είναι το μήνυμα του σποτ. Θα καλέσουμε όλο τον κόσμο να το δίνει στο διαδίκτυο από το μεσημέρι της 11.30 ώρα. Το δεύτερο κομμάτι είναι μια εφαρμογή για τα κινητά, στα οποία η κάθε γυναίκα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, βάζει τα στοιχεία της, βάζει το κληρονομικό της ιστορικό και αυτή η εφαρμογή τι κάνει, θυμίζει στη γυναίκα πότε πρέπει να κάνει την αυτοξέταση του μαστού της, πότε θα πρέπει να κάνει τη μαστογραφία της και με κάποια παιχνίδια τη θυμίζει ακόμα πώς γίνεται η πρόληψη. Και αυτό σιγά σιγά τις επόμενες μέρες θα μπει σε εφαρμογή. Και εκεί στοχεύεται και στις μικρότερες ηλικίες, οι οποίες είναι πιο εξοικειωμένες. Πιο εξοικειωμένες ακόμα, αλλά πιστεύω ναι, σιγά σιγά βέβαια στην τεχνολογία έχουν εξοικειωθεί πολλοί κόσμοι. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με τη διανομή έντυπου υλικού για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και πολλών άλλων πραγμάτων που θα πάει σε 100.000 σπίτια σε όλη την Κρήτη. Ακόμα υπάρχει στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα Είναι στο χέρι σου, στην οποία και ακόμα και Instagram, στην οποία μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και να δει ο κόσμος αυτές τις δράσεις. Όλα αυτά γίνονται από την περιφέρεια, γιατί είδαμε αυτό το έλλειμμα που υπάρχει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση. Και θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια στις μονάδες κινητές είναι επικεφαλής ο κ. Γιώργος Πιτσούλης, ο πρόεδρος του Πρωθυπουργικού Συμβουλίου, που έχει οργανώσει και έχει ηγείται αυτή τη προσπάθεια. Γιατί και ένα ακόμα το οποίο πρέπει να μην ξεχνάμε για την πρόληψη είναι ότι παίζει μεγάλη σημασία και ο τρόπος ζωής που πρέπει να αλλάξει. Γιατί ο τρόπος ζωής είναι αυτός που μπορεί να μειώσει ακόμα και 40% την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού. Είστε γιατρός, είστε ογκολόγος και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτά. Και με το να είστε και αυτοδιοικητικός, γνωρίζετε και πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει η αυτοδιοίκηση και η εμπειρία ενδεχομένως να παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό που λέμε πρόληψη. Σίγουρα, γι' αυτό θέλω να το πω και μια ακόμα φορά. Ο τρόπος ζωής, η άσκηση, δίαιτα με λίγα λιπαρά, το κάπνισμα, το αλκοόλ
και στις γυναίκες και η μειωμένη λήψη ιστρογόνων μπορεί να μειώσει 40% την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού. Υπάρχει περισσότερη αμέλεια στην ενδοχώρα και το ρωτάω αυτό με γνώμη ότι και η κινητή μονάδα μαστογραφίας, όπως οποιαδήποτε άλλη κινητή μονάδα, μπορεί να επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο σε αυτό που λέμε δημόσια υγεία, είτε αφορά την πρόληψη, κατά κύριο λόγο όμως την πρόληψη. Υπάρχει αυτό που λέτε και αυτό είναι ο λόγος όλης αυτής της καμπάνιας και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε κάτι να μειώσουμε τον κόσμο που δεν κάνει πρόληψη. Γιατί στην Ελλάδα πραγματικά είμαστε πίσω ακόμα πολύ σε σχέση με την Ευρώπη στον προληπτικό έλεγχο. Και ο στόχος είναι να μειωθεί, γιατί αυτή η έγκαιρη διάγνωση, όπως είπα, σώζει ζωές. Ο στόχος είναι η ίαση, όταν διαγνωστεί ο καρκίνος του μαστού, που λέμε για το συγκεκριμένο, τότε ο στόχος είναι η ίαση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα, κύριε Βαβακά, η υγεία είναι και θέμα της αυτοδιοίκησης και πρώτου και δευτέρου βαθμού. Σίγουρα είναι ρόλος της αυτοδιοίκησης. Η περιφέρεια έχει σαν ρόλο την προαγωγή και τη διασφάλιση της υγείας του λαού, της περιφέρειάς της, της κρητικού λαού. Και γι' αυτό το λόγο, βέβαια, οι αρμοδιότητες δεν είναι στα νοσοκομεία. Είναι πιο πολύ, μπορεί σε ένα μεγάλο βαθμό να προασπίσει την υγεία μέσω κτηριακών υποδομών, αναβάθμιση κτηριακών υποδομών και αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Mm-hmm. Και αυτό τα τελευταία χρόνια, την τελευταία περίοδο, έχει γίνει ένα μεγάλο έργο. Το τελευταίο, το πιο σημαντικό έργο είναι η νέα πτέρυγα του Βενιζελίου, που πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα παραδοθεί στο λαό της Κρήτης, να μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα. Όμως έγιναν πάρα πολλά έργα, πολλά ιατρία περιφερικά, κέντρα υγείας χτίστηκαν, εξοπλίστηκαν. Υπήρχε και άλλα μικρότερα έργα. Έγινε προμήθεια μεγάλου μέρους ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Μην ξεχνάμε μαγνητικούς τομογράφους, αξονικούς τομογράφους. Πρόσφατα εγκρίθηκε να γίνει προμήθεια ενός μεγάλου αγγειακού τομογράφου, αγγειογράφου που δεν υπάρχει στην Κρήτη, 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου, και άλλο μηχανήματα που θα κάνει αυτόματη ταυτοποίηση των μικροβίων. Έχουν πάρθει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και έχει πάρθει ο εξοπλισμός των ΤΟΜΗ για να λειτουργήσουν, και άλλα πολλά πράγματα έχουν γίνει στο κομμάτι αυτό, όπως σας είπα, στο κομμάτι των κτηριακών υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Μπορούμε να μιλήσουμε πολλές ώρες σε αυτά που έχουν γίνει. Ένα άλλο κομμάτι είναι η δημόσια υγεία, που είναι η πρόληψη. Όπως είπαμε, έχουμε τις δύο μονάδες της κινητές, από τη μία το μαστογράφο, που είπαμε προηγουμένως αρκετά πράγματα, όμως υπάρχει και η οδοντιατρική μονάδα, που και αυτή επιτελεί ένα μεγάλο έργο πηγαίνοντας στα παιδιά, περίπου 2.000 παιδιά το χρόνο σε σχολεία, σε συλλόγους, και γίνεται προληπτικός έργος και εξέταση. Και ακόμα έχει μια μεγάλη ευθύνη σε πολλές άλλες δράσεις σε δημόσια υγεία, όπως για παράδειγμα την καταπολέμηση των κουνουπιών, που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Και αυτό είναι θέμα υγείας. Είναι θέμα υγείας, βεβαίως. Γιατί υπάρχει όλα αυτά που έχουμε μάθει με τα δεδομένα νοσήματα. Και θα έχουμε και τεράστιο πρόβλημα φέτος. Πρόβλημα. Όμως είχαμε προνοήσει και φέτος υπάρχει ένα πρόγραμμα 1 εκατομμύριο ευρώ για τα κουνούπια σε συνεργασία με τα ΤΕΗ. Και παρότι έγιναν αυτές φέτος οι πλημμύρες, που πραγματικά βλέπουμε τα πράγματα ότι μπορεί να είναι χειρότερα, έχουν γίνει προσπάθειες έκτακτες που όσο μπορούμε να προλάβουμε ό,τι άλλο μπορεί να γίνει στην κατεύθυνση αυτή, να είναι καλύτερα τα πράγματα. Και η κοινωνική πολιτική και το πώς την ασκεί η Περιφέρεια Κρήτης, κύριε Βαβακά, έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και με μεγαλύτερο βάρος στους ώμους της περιφέρειας. Αυξάνονται, αν θέλετε, οι ευθύνες της περιφέρειας, αυτό που λέμε άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Είναι σίγουρο αυτό. Τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Κρήτης ξέρει ότι η οικονομία στηρίζεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι το πρωτεύον που πρέπει να κοιτάξουμε. Γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια έδωσε ένα μεγάλο βάρος στην κοινωνική πολιτική, που στηρίχθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό σε 4, ας το πούμε, άξονες. Από τη μια, στο ΕΣΠΑ και στα χρήματα από την Ευρώπη που μπορούν να αξιοποιηθούν για τις ευάλωτες ομάδες και για την ανεργία. Από την άλλη μεριά, σε συνεργασία με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης και με άλλες περιφέρειες της Ελλάδος, έτσι να γίνουν κοινές δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Και συγχρόνως να γίνουν κάποιες εταιρείες και κάποιες συνεταιριστικές εταιρείες και οργανώσεις που μπορούν να βοηθήσουν. Και έχουμε πετύχει πολλά. Να σας πω ότι είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες που ψηφίσαμε την
που ψηφίσαμε για να έχουμε την καταπολέμηση της φτώχειας του αποκλεισμού, την Πέστια όπως λέγεται, το 2015. Ιδρύσαμε το παρατηρητήριο κοινωνικής έρευνας που ελέγχει όλα αυτά τα οποία γίνονται στην περιφέρεια το διάστημα αυτό. Υλοποιούμε το ΤΕΒΑ, την υποστήριξη των απόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικεφαλής είναι η περιφέρεια Κρήτης που το υλοποιεί. Έχουμε υπορροφήσει πάρα πολλά χρήματα. Με αυτό εξυπηρετούνται περίπου 5.500 οικογένειες στην Κρήτη, από όλη την Κρήτη, 17.500 άτομα, που δεν γίνεται μόνο που παίρνουν υλική και συνδρομή, αλλά γίνονται και άλλες ενέργειες, νομικές συμβουλές, θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές και ψυχολογική υποστήριξη. Είμαστε από τις περιφέρειες, όπως σας είπα, που έχουμε απορροφήσει τα περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό και συνεχίζει και υπάρχει. Και ακόμα πετύχαμε μέσω της εταιρικής ευθύνης συνεργασίες με φορείες και γι' αυτό το λόγο έχουμε βραβευτεί σαν περιφέρεια. Για παράδειγμα, είναι η δωρεάν μετακίνηση των φοιτητών, των άπορων φοιτητών στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ, με το Πανεπιστήμιο και τα ΤΕΗ, που τώρα για τρίτη χρονιά μετακινούνται δωρεάν οι φοιτητές στην Κρήτη μέσα στις πόλεις, όλες τις Κρήτες. Ακόμα έχουμε πετύχει να έχουμε τον κοινωνικό αθλητισμό, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστήριξη των φοιτητών. Και για όλα αυτά έχουμε πάρει δύο φορές βραβείο Περιφέρεια Κρήτης από ένα οργανισμό ποιότητος που υπάρχει και ακόμα έχουμε πολύ σημαντικό δώσει βάρος και στο τομέα της υιοθεσίας και των αναδοχών που είμαστε, πιστεύω, η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που αυτό το έχουμε επιτύχει με διάφορες δράσεις, ημερίδες, γιατί ο στόχος είναι οι αναδοχές, οι υιοθεσίες, οι αναδοχές και έτσι να πετύχουμε να μειωθεί η αποιδρυματοποίηση. Την αναδοχή και την υιοθεσία μπορώ να πω ότι είστε από τους ελάχιστους που τη βάζουν στη συζήτηση, στην αυτοδιοικητική συζήτηση. Και όμως έχει μπει και έχουν γίνει πολλά πράγματα σε αυτό από τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης σε μεγάλο επίπεδο. Mm-hmm. Άρα και μπορούμε να είμαστε και αισιόδοξοι. Ο οποίος έχουμε γι' αυτό βραβευτεί και φέτος και πριν από τρία χρόνια. Άρα θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε και περαιτέρω αυτό, κύριε Παπακά. Σίγουρα, πιστεύετε σίγουρα, να κάνουμε σίγουρα πράγματα για να δούμε τις υιοθεσίες να προχωρούν με πιο γρήγορα και τις αναδοχές. Είναι σημαντικές και οι αναδοχές. Βέβαια. Και οι αναδοχές δεν είναι μόνο η υιοθεσία. Τι περιμένετε για την επόμενη αυτοδιοικητική θητεία, εφόσον λοιπόν σας εκλέξει ο κόσμος και εφόσον σας θέσει και πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και επικεφαλής την παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη? Όχι μάλλον τι περιμένετε, τι θέλετε να δείτε, κάτι που ενδεχομένως δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, είτε είναι κοινωνική πολιτική, είτε είναι δημόσια υγεία, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο τομέα. Και ο κύριος Βαμβακάς λέει ότι αυτό θέλω να γίνει την επόμενη θητεία. Αυτό που πρέπει να γίνει, όλα αυτά να συνεχιστούν. Έχουν αρχίσει αρκετά πράγματα. Όσον αφορά τους τομείς αυτούς που αναπτύξαμε, την υγεία και την κοινωνική πολιτική, υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο πεδίο. Μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά περισσότερα πράγματα με συνεργασία και με οργάνωση, σε συνεργασία με την υγειονομική περιφέρεια, με το Υπουργείο Υγείας και στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, που είναι, πιστεύω, το πιο σημαντικό. Είναι το κομμάτι της κοινωνικής έναξης και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο. Και να αναφέρω σε αυτό ότι σήμερα ανακοινώθηκε ότι πήρε μια τριετή παράταση η χρηματοδότηση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών της περιφέρειας Κρήτης μετά από παρέμβαση του κ. Αρναουτάκη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 με ένα επιπλέον κόστος και πόρων 12,5 εκατομμύρια ευρώ, που θα πει ότι αυτές οι δομές για τα επόμενα τρία χρόνια θα λειτουργήσουν με χρήματα αυτά που εγκρίθηκαν παραπάνω και είναι πολύ σημαντικό γιατί σε αυτά μέσα είναι τα κέντρα κοινότητας, τα κέντρα διημέρευσης, τα κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία και τα κέντρα ημερίδας φροντίδας ηλικιωμένων. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε πολλά ακόμα να δώσουμε με συνεργασίες στους τομείς αυτούς αλλά και στηριζόμενοι στους πυλώνες όπως λέμε της Κρήτης, στον πρωτογενή τομέα, το αγροτικό μας πλούτο που είναι πολύ σημαντικός, στον τουρισμό μας και στον πολιτισμό μας κυρίως. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Καλή ανάσταση να έχουμε. Να είστε καλά.